Στη φυλακή θα συνεχίσουν να χτίζουν την υπερασπιστική τους γραμμή οι 4 από τους 8 κατηγορουμένους για την πολύκρωτη υπόθεση τοκογλυφίας, η οποία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο καθώς προφυλακίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο 46χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, ο οποίος φωτογραφίζεται ως ηθήνων νους της υπόθεσης, απολογήθηκε με υπόμνημα. Εν όψη του τρόπου με τον οποίο προωθείται η όλη δικογραφία, από άποψη αστυνομικής προανάκρισης, κρίναμε ότι έπρεπε να περιοριστούμε σε μια άνοιξη της κατηγορίας και να επιφυλαχθούμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας εν καιρό. Δεν έχει καμία αποδεικτική βάση, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν προκύπτει από πουθενά. Όπως εξηγεί ο συνηγορός του Διονύσης Βέρας, και σε αυτή την περίπτωση οι σφοδρές νομικές αντιδράσεις αφορούν αφενός το περιεχόμενο και την ερμηνεία των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών, αφετέρου στις κατηγορίες που αποδόθηκαν στους πελάτες τους, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο δεν στηρίζονται πουθενά και θα καταρρεύσουν αφού η τοκογλυφία διώκεται κατέγκληση και εντός 3 μηνών από την τέλεση της πράξης. Και εδώ αυτό θα γίνει, να το θυμόσαστε. Διότι όταν φουσκώνεις κάτι εκ των προτέρων και προσπαθείς να κάνεις το ελάχιστο, το κάνεις μίζον και την τρίχα τριχιά κατά το κοινό δεγόμενο, στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα του ταμείου, θα βλέπεις ότι θα εισπράττεις πάντοτε την απογοήτευση. Όσα περιγράφονται από μόλις 3 εκ των θυμάτων που ζητούν την ποινική δίωξη των κατηγορουμένων, φαίνεται να έχουν ήδη παραγραφεί. Και οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή. Ο δικός μας ο εντολέας, ακόμα και από την ακραία νομική θεώρηση, δεν μπορούμε να δούμε τίποτε άλλο πέρα από μια πηγημαγηματική φύσεως τοκογλυφία διωκόμενη, όπως σωστά είπατε, κατέγγιση, η οποία φέρεται τελεστή σε ημίωτη 21. Το 2021, οπότε έχει εξαγηθεί και το αξιόπινο λόγο της παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας. Είναι εντυπωσιακό πως ενώ ζητήθηκε από όλα τα θύματα να καταθέσουν, μόλις 3 ζήτησαν την ποινική δίωξη των τοκογλύφων. Ένας από τους επιχειρηματίες που επιχειρήθηκε να εξεταστεί από τους αστυνομικούς ήταν σε τόσο δραματική κατάσταση, καθώς το παρελθόν είχε απειληθεί από ενόπλους που κρίθηκε αδύνατη η κατάθεσή του. Ένα από τα θύματα είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο όσο δεχόταν πιέσεις, ένας ακόμη είχε εξαφανιστεί απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει, ενώ στην ίδια θέση βρέθηκε και νεαρός συνιδιοκτήτης καταστήματος. Πολλοί από τους κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι οι καταθέσεις οι οποίες δόθηκαν δεν είναι αληθείς ή ακριβείς. Αμφισβητούν τις συνθήκες στις οποίες εδόθησαν, τα κίνητρα των φερωμένων συμπαθόντων και πολλά άλλα. Για ευρύ κοινωνικό και όχι ποινικό ζήτημα κάνει λόγο ο ποινικολόγος Γιώργος Τιακάκης, ο οποίος υπερασπίζεται 2 από τους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι. Είναι κοινωνικό πρόβλημα παρά ποινικό το όλο ζήτημα και θα πρέπει η κυρία Ανακρίτρια να κάνει πάρα πολύ δουλειά επιπλέον. Τα οικονομικά στοιχεία τα οποία εδώ συλλέχθησαν και τα οποία εξετάζονται και από την ανεξάρτητη αρχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και συνήθως οι υποθέσεις οι οποίες περιέχουν και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πολύπλοκες. Οι 2 από τους Αλβανούς και 2 από τους Έλληνες κατηγορουμένους έφτασαν στο δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν από τις 9 το πρωί και είναι χαρακτηριστικό ότι η απολογία τους και η παρουσία τους ενώπιον του εισαγγελέα διήρκησε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όταν έφτασαν στο δικαστικό Μέγαρο, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης για να απολογηθούν στο πλαίσιο ενός μαραθωνίου που κράτησε σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα. Είχε κάνει ένα τηλεφώνημα και βρέθηκε κατηγορούμενος για 3 κακουργήματα. Αυτές είναι υπερβολές οι οποίες καλό θα είναι να αποφεύγονται, διότι χάνει και την αξία τους και σοβαρότητα της υπόθεσης όπου πραγματικά υπάρχει με αποδεικτικά στοιχεία. Από την πλευρά της αστυνομικής προανάκρισης συνηθίζουν να κάνουν την τρίχα τριχιά και στο τέλος στα δικαστήρια να φέρουν την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκαν τελικά ο 46χρονος ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου, οι 2 Αλβανοί βασικοί συνεργοί του και αργότερα αντιπαλοί του, καθώς και 27χρονος Ηρακλειώτης που ακολούθησε το παράδειγμά τους, φιλοδοξώντας όπως φαίνεται να ζήσει στη χλυδή όπως οι συγκατηγορούμενοι του.